Όμως, πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα. Θα σας πούμε γιατί ήταν αρκετά δύσκολη η νύχτα για τα βόρεια προάστια και ειδικότερα για την περιοχή του Διονύσου, η οποία έχει κηρυχθεί από χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Μαρία Βούσουλα σε λίγο θα βρίσκεται εκεί. Ο Γιώργος Τσελίκας όμως, γιατί, Γιώργο, δεν ξέρω αν μας ακούσει, είμαστε στον αέρα. Η Εθνική έχει ανοίξει εδώ και 3 ώρες. Έλα, Γιώργο. Ακριβώς από τις 4 η ώρα, όπως μπορείτε να δείτε, είμαι στη γέφυρα Καλυφτάκη. Περπατιέται κανονικά η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Νωρίτερα λοιπόν ήταν στις 7, προγραμματισμένο να ανοίξει, αλλά εδώ η κυκλοφορία από τις 4 η ώρα. Κανονικά τα οχήματα και τα φορτηγά, να πω έτσι, όχι μόνο τα αγιοταχή, και τα φορτηγά της ημιστόνου. Πεντακάθαρος ο δρόμος. Κυκλοφορούν. Βέβαια, πεντακάθαρος. Δεν έχω βέβαια εικόνα στα διόδια Αφιδνών, αλλά πιστεύω ότι και εκεί καθαρά θα, γιατί χθες, αν είδατε από το ρεπορτάζ, είχε 50 πόντους χιόνι. Αλλά αμέσως της Εθνικής. Έχει ανοίξει οδού, κανονικά μέχρι τη Βιωτεία, Γιώργο, μηχανήματα. Γιατί τα βασικά προβλήματα ήταν όντως εκεί στα διόδια, στις διόδους διέλευσης των γιοταχή. Μέχρι εκεί τη Βιωτεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τώρα που μιλάμε. Άρα να ξέρει ο κόσμος, ανοιχτή κανονικά η Εθνική από τη γέφυρα Καλυφτάκη. Και από τη Βιωτεία και μετά, από ό,τι ενημερώθηκα, και από τη Βιωτεία. Α, και μετά. Έτσι, με προσοχή, και από εκεί περπατιέται ο δρόμος κανονικά. Και οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν τώρα. 8 η ώρα. Μάλιστα, 8 σε μία ώρα, Μαρία, γιατί θα συμμετέχει και ο στρατός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα και ο στρατός, για να μπορούν να κάνουν διάνοιξη στους δρόμους, να έχουν πρόσβαση η ΔΔΕ, να αποκαταστήσει για τα βόρεια, λέμε, την τώρα, ηλεκτροδότηση, ναι, σε πολλά νοικοκυριά. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.